Το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Λάρισας, αξιοποιώντας βάσιμες πληροφορίες περί ύπαρξης φυτείας κάναβης στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ρετίνας, του χωριού Ρετίνας, του Δήμου Σοφάδων, στο νομό Καρδίτσης, που γειτνιάζει με τους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, επιχείρησε πρωινές ώρες της 15 του μηνός την Κυριακή με μεγάλο αριθμό δύναμης, επιχείρηση η οποία είχε ως σκοπό τον εντοπισμό φυτιών δενδρυλίων κάναβης μετά από επίπονη προσπάθεια προσέγγισης σε έναν άγνωστο χώρο που για πρώτη φορά πηγαίναμε, εντοπίστηκε η πρώτη φυτεία, τα πρώτα δενδρύλια. Μέσα υπήρχε το σύστημα άρδευσης, το λάστιχο που ερχόταν με φυσική ροή από το βουνό και συνεχιζόταν η διακλάδωσή του προς άλλες κατευθύνσεις. Ακολουθώντας κανείς το ελαστικό αυτό, προσπάθησε στη συνέχεια να εντοπίσει τους άλλους χώρους. Κατά την στιγμή που γινόταν η ανίχνευση του λάστιχου ποτίσματος, ένας εκ των δραστών, αλλοδαπός, ο οποίος διέμεινε μέσα στο χώρο της καλλιέργειας και προέβαινε σε κάποια καλλιεργητική πράξη, αντιλαμβανόμενος την προσέγγιση, δηλαδή κατάλαβε ότι επρόκειτο περί αστυνομικών, ετράπησε φυγή. Λόγω του δεσβάτου της περιοχής και το κρυμνώδες του εδάφους, εξαφανίστηκε προσωρινά. Αμέσως όλες οι δυνάμεις ενίσχυσαν τις ήδη υπάρχουσες. Από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας οργανώθηκε γενική επιχείρηση ευρείας έκτασης και με τη συμμετοχή της αστυνομικής διεύθυνσης Καρδίτσας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου από γευματινές ώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ένας δράστης, μέλος της εγκληματικής ομάδας, ο οποίος είχε προσέλθει στην περιοχή. Διατηρεί ποιμνιοστάσιο στην ευρύτερη περιοχή, που σημειωτέων βρίσκεται σε κομβικό σημείο, όπου κανείς για να πάει προς την περιοχή έπρεπε να περάσει υποχρεωτικά από το σημείο δηλαδή που βρισκόταν αυτός. Κατά την διάρκεια της σύλληψής του βρέθηκαν σε έρευνα που έγινε 2 σφαίρες περιστρόφου και ακολούθως ο ίδιος μας οδήγησε στην πρώτη ενότητα των φυτιών. Όχι τη φυτεία που είχαμε εντοπίσει εμείς. Εκεί βρεθήκαμε προεκπλήξως και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ήταν ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είχε καθοδηγητικό ρόλο, εποπτικό, και ήταν ο σύνδεσμος με τους αλλοδαπούς δράστες, 4 εν συνόλο, που βρισκόντουσαν στο χώρο των φυτιών, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Ηγετικό ρόλο είχαν 2 άλλοι αλλοδαποί, ο ένας 41 έτους, ο άλλος 43, 38χρονος ο ημεδαπός που συνελήφθη, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα. Ο 38χρονος συλληφθής ήταν ο σύνδεσμος, αυτός που μετέφερε πράγματα, είχε την επικοινωνία με τους 2 άλλους ημεδαπούς, που ερχόντουσαν κατά διαστήματα για την ανίχνευση της περιοχής, για πληροφορίες, για την προστασία κτλ. Συνολικά δηλαδή, μέχρι στιγμής εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται από τους 3 ημεδαπούς, 4 αλλοδαπούς. Κατασχέθηκαν 4.000, εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν 4.073 δέντρα, σε έκταση 24,5 στρεμμάτων, όπως προείδατε και στο βίντεο, σε 9 φυτείες καλλιέργειας. Παράλληλα δε, στους χώρους των φυτιών βρέθηκε πληθώρα τροφίμων,
ήδη διαβίωσης, λιπάσματα, λάστιχα, δίκτυο άρδευσης οργανωμένο σε μήκος πολλών χιλιόμετρων και το νερό μεταφέρονταν διαβαρύτητος από το βουνό όπου υπήρχαν διακλαδώσεις και πηγαίναν μέσα στους χώρους των φυτιών. Στο μεγαλύτερο σύνολό του, εκαλύπτωτο, ήταν σκαμμένο είτε από κλαδιά είτε από φύλλα και όπου αυτό επιτρεπόταν, δεν μπορούσε δηλαδή να γίνει διαφορετικά, ήταν στην επιφάνεια. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η οργάνωση, η μεθοδικότητα και γενικά ο τρόπος δράσης της όλης επιχείρησης μας παραπέμπει σε πρωτόγνωρες καταστάσεις τέτοιας κλίμακας που μόνο στο εξωτερικό κανείς θα μπορούσε να βρει παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στα 36 μου χρόνια που σχεδόν στο σύνολό μου έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα, με τα ναρκωτικά, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια περίπτωση καλλιέργειας φυτιών κάναβης. Έχω εκπλαγεί και εγώ προσωπικά από τη γνώση και την ευρηματικότητα αυτών των ανθρώπων. Στην επιχείρηση, όπως είδατε, εκλήθησαν και συμμετείχαν εν αέρια μέσα της ελληνικής αστυνομίας στο ελικόπτερο για τον εντοπισμό και άλλων χώρων, πλην όμως εντοπίστηκαν χώροι, καβάτζες προγενεστέρων ετών από καλλιέργειες όπως σας προανέφερα και πριν. Με τους μετριότερους υπολογισμούς, από τα 4.073 δέντρα θα απεκόμιζαν οι δράστες, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, τουλάχιστον 6 τόνους χασίς. Που αυτό σημαίνει, με ελάχιστους υπολογισμούς, πλέον των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν αναλογιστεί κανείς καλλιέργειες προηγουμένων ετών, μπορεί εύκολα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα τι κλίμακας επιχείρηση σε εισαγωγικά γινόταν στον ορεινό όγκο αυτής της περιοχής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ το διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, όλο το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής, το σύνολο του προσωπικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας που συμμετείχε στην επιχείρηση και στις εκτεταμένες έρευνες, στην εκκρίζωση, μεταφορά, στην όλη προσπάθεια για εντοπισμό και άλλων χώρων φυτιών, καθώς και στο προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας, ομοίως και στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών, που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταγραφή, παραλαβή όλων των πιστηρίων, τα οποία μεταφέρθηκαν στα γραφεία εδώ προκειμένου να διερευνηθούν, αξιολογηθούν με περαιτέρω στοιχεία, ύπαρξη στοιχείων για την συνέχιση της δικογραφίας, της ποινικής δικογραφίας. Ήταν μία πολύ μεγάλη επιχείρηση ευρείας κλίμακας, πρωτόγνωρη θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα και εξάλλου οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους, τα λόγια μου θα μπορούσαν να περιτέψουν μπρος σε αυτό που είδατε και σε αυτό δηλαδή που θα δει και ο κόσμος. Κλείνοντας, να δώσω το λόγο στον διοικητή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και στον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Σαπουτζή, ότι ο δράστης συνελήφθη, αναζητούνται οι άλλοι όπως σας είπα και τις λεπτομέρειες, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, θα σας τις αναλύσω ο διοικητής του τμήματος, ο κύριος Καλούς και ο αστυνόμος. Τα έχετε δει όλα, αν υπάρχει μία.